κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Εδώ θα σταθούμε στο Δήμο των Σερών. Οι εκλογές πλησιάζουν, η ώρα της κάλπης πλησιάζει, οι δημότες αποφασίζουν για την επόμενη τετραετία. Κοντά μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης επιλογής είναι ο κύριος Αθανάσιος Γάτσιος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη ΣΕΡΑΣ του Στέφανου Φωτιάδη. Κύριε Γάτσιο, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Έχουν μείνει 4 περίπου ημέρες, 5 για την τελική, είστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Οι κάλπες ανοίγουν το πρωί της Κυριακής. Και πώς πάει έτσι, οι τελευταίες μέρες πώς πηγαίνει όλο νομίζω το... Νομίζω ότι κύλησε ομαλά μέχρι τώρα η προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός. Εξετυλίχθηκαν οι θέσεις και οι απόψεις όλων των συνδυασμών. Είναι μια επικοδομητική διαδικασία για όλους, πιστεύω. Κατατίθενται προτάσεις και από την κοινωνία, από τον κόσμο, αφού καθημερινά βρισκόμαστε τώρα πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλη φορά με την κοινωνία και τον κόσμο και νομίζω ότι είναι μια ωφέλιμη διαδικασία για όλους αυτοί. Στα προγράμματα έχουν αποτυπωθεί καλά πράγματα από κάθε κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτά θα αποτελέσουν και θα ωφελήσουν και στην πορεία, στην πορεία τον Δήμο δηλαδή για ό,τι προβλέπεται και ό,τι ο καθένας έχει κατά νου να υλοποιήσει. Στο παρελθόν υπήρχε αυτός ο πολιτισμένος έτσι, προεκλογικός αγώνας των υποψηφίων? Κοιτάξτε, υπάρχουν και υπήρχαν ορισμένες στιγμές που ξέφευγαν μερικά πράγματα. Μέχρι τώρα σε αυτήν την περίοδο νομίζω ότι δεν έχει ξεφύγει τίποτα. Ενδεχομένως και ο νόμος αυτός ευνόησε και βοήθησε γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε και τα έχουμε πει πολλές φορές είμαστε αναγκασμένοι. Κάτι που έπρεπε έτσι κι αλλιώς να γίνεται, την επόμενη μέρα όλοι να συνεργαστούμε επ' ωφελία των πολιτών και του Δήμου μας. Το όραμα της παράταξης ΣΕΡΑΣ, του επικεφαλής σας, του κ. Στέφανου Φωτιάδη, αλλά και το δικό σας για την επόμενη μέρα στο Δήμο των Σερών, ποιο είναι κύριε Γάτσιο? Έχουμε πει και άλλη φορά κύριε Κώτα, αλλά πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και πρέπει να πούμε με σαφήνεια τα πράγματα. Εδώ ο Δήμος Σερών πλέον είναι ένας πολύ ισχυρός Δήμος, είναι ένας από τους δυνατότερους Δήμους στην χώρα, είναι δεύτερος στην Κεντρική Μακεδονία και έχει τεράστιες δυνατότητες. Αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να κάνει μια εκ νέου ανάγνωση αυτού του Δήμου, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και έχουν δημιουργηθεί. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι ο Δήμος πλέον έχει έναν διτό ρόλο, έχει χαρακτηριστικά του Άστη, χαρακτηριστικά της πόλης δηλαδή, που πρέπει με κάθε τρόπο εκεί να παρέμβουμε και να διορθώσουμε και να επεκτείνουμε ακόμη πράγματα που λιμνάζουν ή προβλήματα που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δώσουμε δυναμική και δυνατότητες και στον υπόλοιπο Δήμο, εκεί που ο Δήμος έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχει χαρακτηριστικά παραγωγής, έχει χαρακτηριστικά του πρωτογενή τομέα, όπου και εκεί υπάρχουν ζητήματα τεράστια που έχει απαντήσει η παράταξή μας μέσα από τις προγραμματικές θέσεις και πρέπει να λύσουμε και αυτά τα ζητήματα. Αυτό που είναι κρίσιμο να πούμε είναι ότι ο Δήμος Σερών πραγματικά έχει και το στελεχειακό δυναμικό, αλλά και το ανθρώπινο ευρύτερα και γενικά δυναμικό, που μπορεί να διαμορφώσει τις καλύτερες συνθήκες. Είπα προηγουμένως ότι θα πρέπει να γίνει μια εκ νέου ανάγνωση της πόλης, που έχει άλλα προβλήματα σε σχέση με τα χωριά. Υπάρχουν υποδομές διαχρονικά, ουδείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Αυτές τις υποδομές πολύ απλά θα πρέπει να συντηρηθούν με τον καλύτερο τρόπο και να δούμε ποιες. Και υπάρχουν και άλλες υποδομές οι οποίες θέλουν ολοκλήρωση. Όπως είναι παραδείγματος χάρη το κολυμβητήριο του. Στο πάρκο Ομόνιας. Ταυτόχρονα είπαμε και τις άλλες υποδομές, τις αθλητικές, τις πολιτιστικές και όλα που πρέπει να υπάρχει μια ομοιογένεια, μια ομοιομορφία και μια ομορφιά γενικά μέσα στην όλη διαδικασία και πρέπει βέβαια να ταυτοποιήσουμε το Δήμο με κάποια πράγματα. Έχει καταρτιστεί το πρόγραμμά σας εδώ και καιρό, παρουσιάστηκε στον Σεραϊκό λαό, στους δημότες. Ποια είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνετε και αν είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί όχι κατευθείαν μετά τις εκλογές, δηλαδή από το Σεπτέμβριο που αναλαμβάνει νέα διοίκηση το Δήμο Σερών, αλλά να αρχίζει να προσπαθείτε να το υλοποιήσετε σιγά σιγά. Υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε, στη διοίκηση υπάρχουν πράγματα που μπορούν και διορθώνονται και αμέσως φαίνονται από την επόμενη μέρα και αυτά έχουμε χρέος να τα υλοποιήσουμε από το επόμενο χρονικό διάστημα μόλις αναλάβουμε. Καταρχάς θα σας πω ότι βεβαίως υπάρχει ανταπόκριση από την κοινωνία. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά αισιόδοξα. Η παράταξη και ο συνδυασμός είναι κοινή παραδοχή, νομίζω είναι αυτή, είναι εξαιρετικός. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα που έχουν δυνατότητες μεγάλες να μπορέσουν να σμπρώξουν τα πράγματα πολλά βήματα πιο μπροστά. Υπάρχουν και νέοι μέσα οι οποίοι μπορούν και μας φέρουν τον ενθουσιασμό αυτό και
καταθέτουν και αυτοί τις απόψεις τους και τις γνώμες τους καθημερινά, στο καινούριο, στο νέο. Αλλά αυτό που είναι κρίσιμο και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο Δήμος πρέπει να αποτυπωθεί με μια οραματική διάσταση, να το δούμε μακροπρόθεσμα. Είπα προηγουμένως ότι πρέπει να κάνουμε μια ανάγνωση του νέου Δήμου. Πού θέλουμε να πάμε, σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε τον Δήμο μας. Μια κατεύθυνση και υποδομών, αλλά μια κατεύθυνση και εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης του εισοδήματος των πολιτών. Υπάρχουν ζητήματα πολλά. Έχουμε πει εμείς, ας πούμε, ότι, να πω ένα παράδειγμα, ότι η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων αλλά και η κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας είναι αυτές που περιμένουμε πλην όλων των άλλων βεβαίως. Απλά επειδή τα έχουμε πει και άλλη φορά για τους δρόμους, για τις παιδικές χαρές, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για τα στρατόπεδα, τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Τώρα ξεφεύγουμε κάπου αλλού, γιατί δεν ξέρω και ο χρόνος μας πόσος είναι. Πρέπει να αναδείξουμε λοιπόν την κοιλάδα αυτή εκ νέου. Από αυτή που μέχρι τώρα λειτουργεί όπως λειτουργεί, η οποία πολύ καλά κάναν όταν την κάναν οι προγενέστερες δημοτικές αρχές, αλλά τώρα πρέπει να τις δώσουμε μια νέα ταυτότητα, να την επεκτείνουμε μέχρι τον περιφερειακό του νοσοκομείου και να κάνουμε σημείο αναφοράς, να ταυτοποιήσουμε την πόλη με μια κοιλάδα σύγχρονη και να τη χαίρονται και οι δημότες μας, αλλά και να είναι σημείο αναφοράς και επισκέψεων των πολιτών. Όπως επίσης και η κοιλάδα του Αγίου Ιωάννη και αυτή η χρήση βεβαίως ανάπλασης, ανάδειξης και τα λοιπά, και της Αγίας Βαρβάρας. Προχθές να σας πω ότι κάποιος φίλος, κάτι που δεν το ξέραμε και δεν το ήξερα εγώ προσωπικά, μου είπε ότι στην κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας λίγο παραπάνω υπάρχει ένα φαράγγι, το οποίο είναι εφάμιλο και ισότιμο με το φαράγγι της Αμαριάς. Είναι κάτι που και εγώ δεν το γνώριζα, γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι επαφές που γίνονται με τους πολίτες και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να τρέξουμε αυτά τα ζητήματα με στόχο και γνώμονα μπροστά, να δούμε πώς πρέπει να τον δούμε τον Δήμο μας στα επόμενα 10 χρόνια. Και καλό είναι να το δείτε και να το αναδείξετε αυτό το... Ακριβώς. Επειδή αυτά τα πράγματα πολλές φορές δεν φέρνουν αποτέλεσμα, εννοώ οι μακροπρόθεσμοι στόχοι δεν φέρνουν αποτελέσματα στα 4 χρόνια, εμείς έχουμε την δυνατότητα και την εμπειρία από την πολύχρονη ανασχόλησή μας και ο επικεφαλής μας, βεβαίως παραπάνω από τον καθέναν, και λέμε ότι πρέπει να θέσουμε τους στόχους, να κάνουμε την αρχή και από εκεί και μετά στα επόμενα, ας δρέψουμε τους καρπούς πολύ μετά και από αυτήν τη θητεία που θα διανυθεί η επόμενη τετραετία. Να σταθώ λίγο στο θέμα της τιμολόγησης του νερού, γιατί και τώρα αυτές τις ημέρες, τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε έτσι μία δυσαρέσκεια από τους δημότες, κυρίως των χωριών Μήτρου, Σκούταρη και Κωνσταντινάτο, για την τιμή του νερού. Έχουν φτάσει οι λογαριασμοί και είναι φουσκωμένοι. Τι προτίθεστε να κάνετε, κύριε Γαλάς? Καταρχάς, έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια και αυτό που λέμε το λέμε πάσα ειλικρίνεια και όλα είναι μελετημένα και κοστολογημένα από με ποιον τρόπο θα προκύψουν και οι μειώσεις κτλ. Ότι θα πάμε σε μια τιμολογιακή πολιτική οριζόντιας μείωσης 30% στο νερό. Mm-hmm. Όπως επίσης και σε μια άλλη μείωση 25% στα δημοτικά τέλη, τα οποία τα πληρώνει ο πολίτης μέσα από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας, ενώ μέσα από τη ΔΕΗ. Νομίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες στην κοινωνία και πρέπει να τους απαλύνουμε. Οι όποιες βελτιώσεις γίνονται και οι όποιοι πόροι μπορούν να εξοικονομηθούν, πρέπει να εξοικονομηθούν σε αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε υπέρ των πολιτών, διότι οι πολίτες πραγματικά, όλοι ξέρουμε, ζούμε μια μακροχρόνια κρίση, ζούμε σε μια περίοδο που έχει υψηλή ανεργία και πρέπει να απαλλαγούν λίγο από τα βάρη του Δήμου. Η μείωση μπορεί να εφαρμοστεί. Η μείωση θα εφαρμοστεί αμέσως. Mm-hmm. Αμέσως. Πρώτον είναι αυτό και δεύτερον είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και εξειδικευμένη τιμολογιακή πολιτική, όχι οριζόντια προς κάθε κατεύθυνση. Διότι υπάρχουν εδώ φοβερές και τεράστιες αδικίες, υπάρχουν περιοχές του Δήμου μας οι οποίες το μοναδικό τους πλεονέκτημα, έχουν όλα τα άλλα μειονεκτήματα, το μοναδικό τους πλεονέκτημα ήταν το νερό και τελικά έγινε και αυτό τεράστιο μειονέκτημα, έγινε τεράστιο μειονέκτημα με αποτέλεσμα. Ξέρετε, το νερό πολλές φορές σε ορισμένους τόπους δεν είναι μόνο κοινωνικό αγαθό και μόνο αγαθό για να πληνόμαστε και να πληνούμε. Είναι και αναπτυξιακό αγαθό. Επειδή εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που σε όλους δίναμε νερά από το πόσιμο νερό, αλλά είχαμε πολύ χαμηλή χρέωση και δεν είχε πρόβλημα κανείς. Γιατί δεν είχαμε κόστος για τη μεταφορά αυτού του νερού. Αυτό το νερό έρχεται με φυσική ροή, έχουν γίνει υποδομές από το παρελθόν και απλά θέλει μια συντήρηση. Χθες ήμουνα στο χωριό μου, ας πούμε, και μου είπαν κάποιοι που πουλούσαν φυτά, έχει λίγα χρόνια που τα φυτά τα οποία πουλούσαμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονές περιορίστηκαν στο 1/10. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό περιορίζει τη δυνατότητα στους κατοίκους και στους πολίτες να δώσει, να βελτιώσει ή να,
να δώσει ένα εισόδημα μικρό, να ενισχυθεί κατά έναν τρόπο, να απαλλαγεί από κάποιες αγορές που πρέπει να κάνει. Δυστυχώς, κάναμε το νερό με την τιμολογιακή αυτή πολιτική με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην συμφέρει να καλλιεργήσει κανείς τίποτα παρά μόνο να πλένεται και τα απαραίτητα του σπιτιού του. Πάντως, οι πρόεδροι των χωριών, στο εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίστηκε η αύξηση της τιμής του νερού, το έλεγαν ότι θα δούμε φουσκωμένους λογαριασμούς και όντως. Το είδαμε, έτσι δεν είναι. Δεν το λέγανε μόνο οι πρόεδροι, το λέγαμε και εμείς ως παράταξη και το είχαμε υπολογίσει ότι σε πολλές των περιπτώσεων θα πάει 400 και 600%, γιατί τα χωριά δεν μπορούν να έχουν την ίδια κατανάλωση που έχουμε εμείς που ζούμε στην πόλη. Έχουν εντελώς διαφορετική κατανάλωση, γιατί έχουν και εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Η μεγάλη αυτή λοιπόν, εάν λοιπόν σύμφωνα με αυτή τη τιμολογιακή πολιτική υπάρχει υπέρμετρη κατανάλωση, τότε πραγματικά οι λογαριασμοί εξογκώνονται και είναι εξοντοτικοί για τους κατοίκους. Για τις τοπικές κοινότητες. Γι' αυτό δημιουργούνται και αυτά τα προβλήματα. Για τις τοπικές κοινότητες, τι θα κάνει η παράταξή σας? Κοιτάξτε, εμείς. Γιατί ξέρετε ότι πολλά είναι και τα τηλέφωνα τα οποία πέφτουν από τους κατοίκους των χωριών. Λέει, ωραία, είδαμε τι έγινε στην πόλη των Σερών, ακούμε προγράμματα κτλ. Για τα χωριά, τι θέλουν να κάνουν? Σας είπα προηγουμένως, κύριε Κώτα, ότι ο Δήμος έχει διτό ρόλο πλέον. Είναι ο αστικός Δήμος και είναι ο περιφερειακός Δήμος που εντελώς διαφορετικά είναι τα χαρακτηριστικά. Εκεί τα έχουμε καταγράψει όλα και τα γνωρίζουμε πολύ καλά και πιστεύουμε εμείς, όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου, αλλά και σε επίπεδο χώρας, εάν δεν δώσουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη βαρύτητα να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα τις υποδομές στις αγροτικές αυτές περιοχές, έτσι ώστε να αισθάνεται ο πολίτης ότι κάποιον έχει δίπλα του, κάποιος τον σκέφτεται και του συμπαραστέκεται στα δύσκολα, να μπορεί να πάει δηλαδή με εύκολη πρόσβαση είτε στα χωράφια του είτε στα πυμνιοστάσια, να μπορεί να έχει χαμηλό κόστος για το νερό, γιατί και τα πυμνιοστάσια παίρνουν πόσιμο νερό. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, ακόμη σε πολλές των περιπτώσεων, όπως είπα και προηγουμένως, και μερικά χωραφάκια που είναι γύρω από τους οικισμούς. Εάν δεν αισθανθούν λοιπόν αυτό πρώτον οι κάτοικοι, ότι μπορούμε να τους απαλλάξουμε από κάποια βάρη τέτοια και να τους στηρίξουμε με υποδομές που χρειάζονται, νομίζω αυτό έχουμε σαν σκοπό να κάνουμε, και ταυτόχρονα μία ενημέρωση, μία στελέχωση ενός Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα μπορεί να δίνει κίνητρα και δυνατότητες τουλάχιστον ενημέρωσης προς τους κατοίκους της περιφέρειας για να μπορούν να παράξουν εισόδημα με χαμηλότερο κόστος. Εάν θα παραχθεί αυτό το εισόδημα να είστε βέβαιοι ότι είναι το δυνατότερο που μπορεί να διοχετευτεί στην πόλη, στην αγορά, στην εμπορία, οπότε θα υποφεληθούν όλοι μαζί από αυτήν τη διαδικασία. Γιατί όπως ξέρετε, δεν μπορούν να γίνουν πολλές κολυμβητήρια, ας πούμε, στα χωριά. Το κολυμβητήριο θα είναι εδώ. Μπορούν να γίνουν γηπεδάκια, είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι παιδικοί σταθμοί, αν και εφόσον υπάρχουν τα παιδιά που σιγά σιγά δυστυχώς και αυτά φθήνουν. Βρίσκονται σιγά σιγά σε εκείνους. Εδώ δεν υπάρχουν παιδικές χαρές στο Κωνσταντινάτο, για παράδειγμα. Πουθενά δεν υπάρχουν. Δεν είναι μόνο στο Κωνσταντινάτο, δεν υπάρχουν πουθενά στην περιφέρεια. Υπάρχουν τώρα, ξεκίνησαν να γίνουν 2-3 στην πόλη. Υπάρχουν μεγάλα ζητήματα. Άρα λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι και είμαστε πεπισμένοι ότι ο Δήμος, ο αγροτικός ιστός, ο περιφερειακός ιστός, να το πω έτσι, με τον αστικό ιστό έχουν άμεση σχέση και πρέπει να βοηθηθούν πάρα αυτά, να μπούμε και σε προγράμματα που χάθηκαν, προγράμματα υπέρ των αγροτών. Δεν μπήκανε σε κανένα πρόγραμμα δυστυχώς ο Δήμος Σερών που θα μπορούσε να δώσει κίνητρα και δυνατότητες που θα βελτίωναν την καθημερινότητα αλλά και το εισόδημα των αγροτικών περιοχών του Δήμου. Ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα που είναι, και αυτό το θέμα το έχει κυρίως η ορεινή ζώνη του Δήμου μας, υπάρχουν αγκυλώσεις νομοθετικές, όπως είναι το προστατευτικό δάσος, που απαγορεύει σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις κάθε λειτουργία. Όπως επίσης, εκτός από την απαγόρευση της κάθε λειτουργίας, δεν θα έχουμε σε όλο τον ορεινό όγκο, δηλαδή αν πάρουμε από το μετόχι ξηρότοπο ορεινή ελαιώνα, λόγω του προστατευτικού δάσους, δεν θα μπορούν να έχουμε ούτε ένα στρέμμα επιλέξιμη γη για βοσκοτόπια, που σημαίνει δεν θα πάρουν επιδοτήσεις οι άνθρωποι αυτοί. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ασχοληθήκαμε σε έναν βαθμό, πήραμε και κάποιες αποφάσεις. Εκτιμώ ότι δεν στηρίχτηκαν αυτές οι αποφάσεις και δεν κυνηγήθηκε το θέμα για να γίνουν εξαιρέσεις από κάποιες εκτάσεις αυτές. Όπως επίσης, να συμπληρώσω και το άλλο, ότι είναι και το προεδρικό διάταγμα του Ανδρέου, που έγινε όταν έγινε τότε για συγκεκριμένο σκοπό, για να οργανωθεί η γη. Δυστυχώς όμως έπρεπε να ακολουθήσουν και άλλες μελέτες από πίσω, να εξαιρεθούν μερικές εκτάσεις από αυτά, γιατί σημειώνεται το φαινόμενο και το γνωρίζουν πολύ καλά,
οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί κανένα ποιμνιοστάσιο, ούτε μπορεί να πάρει άδεια κανείς για να κάνει ένα ποιμνιοστάσιο στο Μετόχι, για παράδειγμα, ή και ακόμη και στον Ξηρότοπο και σε όλες αυτές τις περιοχές. Αυτά είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε δραστικά μέτρα από την επόμενη μέρα και να ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Όπως επίσης, σε αυτό το ίδιο θέμα, δεν μπορεί να πάρει άδεια ούτε η κατασκήνωση στη Χρυσοπηγή, αλλά ούτε και οι εγκαταστάσεις εκεί, οι ξενοδοχειακές τέλος πάντων που υπάρχουν. Δεν είναι ακριβώς ξενοδοχειακές, είναι εγκαταστάσεις του Δήμου, οι οποίες είναι. Μια που λέμε για τα ποιμνιοστάσια και για να πάνε στα ποιμνιοστάσια οι ιδιοκτήτες τους, πρέπει ο δρόμος να είναι καλός. Έτσι, αγροτική οδοπία. Επειδή κατάγεστε από την Ορεινή, από το χωριό της Ορεινής, εκεί πώς είναι η κατάσταση στους αγροτικούς δρόμους? Χρειάζονται παρεμβάσεις, έγιναν παρεμβάσεις και τι σας λένε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι? Εκτός από την υποτυπώδη συντήρηση που γινόταν, η οποία και αυτή δεν ήταν επαρκή, είχαμε ενίοτε τεράστια προβλήματα, δυστυχώς δεν έγινε καμία νέα παρέμβαση ουσιαστική για να μπορέσει να γίνει, να βελτιωθεί η αγροτική οδοπία. Όχι, και δεν είναι μόνο θέμα αυτής της περιοχής. Δεν είναι μόνο θέμα όλου του Δήμου. Και στη Συντική το ίδιο πράγμα αντιμετωπίζουμε. Πιθανά να υπάρχει. Χρειάζεται σωστός σχεδιασμός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αλλά δεν είναι εύκολα πράγματα. Εννοώ, δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι και οι δημότες όταν μάλιστα βρίσκονται σε δύσβατους δρόμους. Οπότε ο Δήμος έχει χρέος. Αυτό είναι άμεση υποχρέωση του Δήμου να μπορέσει να βελτιώνει με κάθε τρόπο αυτές τις υποδομές. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπήρχαν και προγράμματα, μία με τον Φιλόδημο και πιο μπροστά από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είχε μία προκήρυξη 8.000 ευρώ που μπορούσαμε να κάνουμε έναν αγροτικό δρόμο να τον ασφαλτοστρώσουμε. Και δυστυχώς ο Δήμος μας δεν υπέβαλε καμία πρόταση. Να σταθούμε και λίγο και στο θέμα της ανάπτυξης. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, με ποιες προτεραιότητες της παράταξής σας, έτσι να πάει ο Δήμος ένα βήμα παραπάνω? Όλα αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως, κύριε Κώτα, είναι ζητήματα που αν ασχοληθούμε με σοβαρότητα και μπορέσουμε να υλοποιήσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα, όλα είναι ανάπτυξη. Mm-hmm. Είπαμε παραδείγματος χάρη ότι αθλητικές υποδομές που πρέπει να γίνουν μπορούν να προσελκύσουν κόσμο και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης. Είπαμε ότι η κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, αν αναδειχτεί με τον τρόπο που πρέπει, η κοιλάδα της Αγίας Βαρβάρας, το φαράγγι που είπαμε, η στήριξη του αγροτικού τομέα, ο πολιτισμός γενικότερα, ο κινηματογράφος και όλα αυτά μπορούν να ενδυναμώσουν την οικονομία του τόπου. Εγώ όμως πιστεύω ακράδαντα ότι το βασικό πλεονέκτημα αυτής της περιοχής, αυτού του Δήμου, πέραν των άλλων τουρισμού και όλα αυτά που αναφέραμε, είναι ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας όσο μπορούμε περισσότερο, να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα, να αλλάξουν ίσως και κάποιες καλλιέργειες από αυτές που μέχρι τώρα, μέσα από την ενημέρωση βεβαίως, που μέχρι τώρα γίνονται, και να παραχθεί εισόδημα. Ο νομός μας ήταν πρώτος και έγινε τελευταίος όταν ο πρωτογενής τομέας ήταν καλά. Από τη στιγμή που ο πρωτογενής τομέας κατέρευσε, γι' αυτό ο νομός είναι και στην τελευταία θέση. Μην τρέφουμε ψευδεστήσεις, όλα τα άλλα είναι επικουρικά. Όπως επίσης και διάφορες δράσεις που μπορούν να γίνονται συνεχώς μέσα στη διάρκεια του χρόνου, και αυτές πρέπει να αναδειχτούν και αυτές είναι κάτι που μπορούν να δυναμώσουν την οικονομία του τόπου. Και για να μπορεί να υπάρχει ένας τόπος ή ένα χωριό ή μια πόλη και να κάθονται και να ενδυναμώνονται συνεχώς, βεβαίως το πρωτίστο και το βασικό είναι να ακμάζει οικονομία, να βρίσκεται σε καλή πορεία η οικονομία του τόπου αυτού. Και κάτι τελευταίο, τι θα αλλάζατε στο Δήμο των Σερών, εσείς προσωπικά? Και το τελευταίο ερώτημα είναι, κύριε Γάσιο, γιατί να στηρίξουν τη δική σας υποψηφιότητα οι Σεραίοι Δημότες? Αυτό που εγώ ως διοικητική άποψη έχω είναι ότι πρέπει να περπατάμε ταυτόχρονα σε δύο πράγματα. Το ένα, να διαβάζουμε καθημερινά και να βλέπουμε πώς επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δούμε οραματικά, με σχέδιο και πρόγραμμα για τα επόμενα 10, 5, 10, 15 χρόνια, ενδεχομένως και περισσότερα, τι δυνατότητες έχει αυτός ο Δήμος και αυτός ο τόπος, και πρέπει να κυνηγήσουμε αυτό το όραμα να το ξεκινήσουμε και σιγά σιγά να αρχίσουν να το υλοποιούν. Ακόμη και να μην προλάβουν, που δεν προλαβαίνονται, σας είπα και προηγουμένως, δεν προλαβαίνονται κάποια πράγματα που είναι μεγάλα να υλοποιηθούν σε 4 χρόνια. Και λογικό είναι, γιατί υπάρχει. Ας βάλουμε όμως εμείς να ξεκινήσουμε, να βάλουμε τις βάσεις, να τα αρχίσουμε, και είμαι βέβαιος ότι οριμάζει η κοινωνία, οριμάζει και η πολιτική,
με όμικρον γιώτα, οριμάζουν και πολιτικοί και στη συνέχεια ή ενασχολούνται, τέλος πάντων, γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Ενασχολούνται με τα κοινά. Ενασχολούνται με τα κοινά, ακριβώς, να ακολουθήσουν και αυτή την πορεία και σε λίγα χρόνια να έρθουν να δούμε κάτι μεγαλύτερο στο Δήμο μας, κάτι πιο οραματικό, κάτι που θα έχει διαχρονικά και στο μέλλον όφελος για την κοινωνία. Τώρα, σε αυτό που μου είπατε για ποιον λόγο να ψηφίσουν εμένα, εντάξει, εγώ έχω μία πορεία στην αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είναι γνωστή. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει, έχω διάθεση, έχω όρεξη. Μου αρέσει αυτό το αντικείμενο, μόνο αυτό μου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει κάτι διαφορετικό και κάτι άλλο. Μου αρέσει το αντικείμενο, νομίζω ότι έχω τη δυνατότητα και την εμπειρία να προσφέρω μέσα από το Δήμο. Αν ο κόσμος πιστέψει και νομίζει ότι μπορεί να στηρίξει, να βοηθήσω μάλλον και εγώ σε αυτή την προσπάθεια, μπορεί να επιλέξει και εμένα. Καταλαβαίνετε, ζορίζομαι να μιλήσω για εμένα λίγο. Το αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτό που είναι βασικό είναι, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξει να ψηφίσει την παράταξή μας, η οποία παράταξη είναι δύο θητείες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και πολλές άλλες θητείες άνθρωποι, πολλοί είμαστε, και κυρίως ο επικεφαλής μας έχει περάσει από διάφορες θέσεις, οι οποίες είναι κοινή παραδοχή ότι είναι πετυχημένες, όπως ο Δήμος Λευκώνα, ας πούμε. Δεν μπορεί κανείς να προσάψει τίποτα ότι ο Δήμος Λευκώνα από ένα χωριό έγινε μια πολιτεία με σύγχρονες, υπερσύγχρονες υποδομές και όλα αυτά έγιναν επί της θητείας του Στέφανου του Φωτιάδη. Όπως επίσης είναι δοκιμασμένος και από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και φημίζεται έτσι και για την οικοκυροσύνη, για την οργανωτικότητα, για το πώς μπορεί να δομήσει πράγματα έτσι για την αποτελεσματικότητα, να είμαστε αποτελεσματικοί και να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον. Βεβαίως είμαστε έτοιμοι εμείς να λειτουργήσουμε και από την άλλη μέρα, γιατί όπως ξέρετε είμαστε δύο θητείες ως παράταξη και μέσα στο Δήμο, γνωρίζουμε ποια πράγματα πρέπει να προχωρήσουμε και από πού πρέπει να τα ξεκινήσουμε ή ποια πράγματα πρέπει να διορθώσουμε. Θα συνεχίσουμε βεβαίως ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, με την ίδια ζέση. Από εκεί και μετά όμως θα βάλουμε προτεραιότητες και θα δούμε και εμείς το δικό μας σχέδιο για τον Δήμο Σέρων. Κύριε Γάτση, εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της Τηλεόρασης Επιλογές και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, κύριε Κότα. Να πούμε και χρόνια πολλά από σήμερα για τους Κωνσταντίνους και την Ελένη που έχουμε τη μεγάλη γιορτή εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.